Σήμερα κάνουμε μια ανατροπή έτσι λίγο στη θεματολογία μας, γιατί η επικαιρότητα έγραψε μια μαύρη ακόμα σελίδα στην ιστορία την κοινωνική της Κύπρου, θεωρώ. Υποκειμενική βέβαια η προσέγγιση. Θέλω και τις δικές σας απόψεις, τις αντιδράσεις σας, τις συμφωνίες, τις ερωτήσεις σας στις πάντοτε ανοιχτές τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε απόψε μαζί μας για να συζητήσουμε τις μεγατόνων, θεωρώ, απαρέσκειας δηλώσεις του Μακαριωτάτου. Δεν υπάρχει θέμα να μην έχει απασχολήσει κάποιον από εσάς. Έχουμε όλη άποψη να τη συζητήσουμε. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα, εκ μέρους της ΑΞΕΠΤ, τον πρόεδρο της ΑΞΕΠΤ, και την Τατιάνα. Δεν μου βγαίνει ο πληθυντικός. Έτσι σας είπα, θα μιλούμε έτσι στο ρεντικό. Είσαστε μια όμορφη έτσι, παρέα εκεί στην ΑΞΕΠΤ. Βλέπουμε εκδηλώσεις που κάνετε. Έχει χρόνια που το παλεύετε. Νιώθω ότι ήδη φέρατε αποτελέσματα. Αν σκεφτείς μόνο, δεν ξέρω ποιος θέλει να σχολιάσει λίγο αυτό, Κώστα, ότι πριν μερικά χρόνια στην προσπάθεια μας να αποποινικοποιήσουμε τη μεταξύ συνενούν των ενηλίκων για να ενταχθούμε τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν προϋπόθεση, εκείνη την απειρχιωμένη νομοθεσία μας, μαζεύτηκε όχλος έξω από τη Βουλή και διαμαρτυρόταν. Σήμερα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Θέλω να είδα και την αντίδρασή σας, αλλά πες τι μας και έτσι διαζώσεις εσύ στις δηλώσεις του Μακαριωτάτου. Τι σας ενόχλησε στις δηλώσεις? Έχουμε όντως προχωρήσει πάρα πολύ. Και είναι ευχάριστο ότι βλέπουμε μέσα από τις δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει εχθές, όπου υπήρξε μια καταδίκη της ομοφιλοφιλίας και υπήρξε μια ρητορική, μια ξεκάθαρη ρητορική μίσους, δυστυχώς, όπου ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι λίγο πολύ ότι, για τους ομοφιλόφιλους ότι είναι παραφύση και ότι θα προχωρήσει στην... Σοφρονιστικά σχολεία, νομίζω. Μπράβο, θα προχωρήσει έτσι σε δημιουργία σχολείων για να προσπαθήσει να καταπολεμήσει την κατάντια, τέλος πάντων, αυτό το φαινόμενο. Το μεταξύ, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, παρόλο που νομίζω έγινε τόρος, τις δηλώσεις θα τις βάλουμε κάποια στιγμή, θα τις μεταδώσουμε. Να πω έτσι επιγραμματικά για να βοηθήσω κάποιες εξαιρέσεις πιθανώς που δεν έχουν παρακολουθήσει. Ο Μακαριωτάτος, στα πλαίσια συνέντευξης του στην εξαίρετη συνάδελφο, έκανε κάποιες απαξιωτικές αναφορές, θα έλεγα, έτσι εκ πρώτης όψεως. Και το έκανε και στο παρελθόν, με την Εμιλία Κινεβέζου πάλι, τότε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τώρα στο ΜΕΓΑ. Η αντίδραση ήταν ότι πρόκειται για εκτροπή, ενώ παραδέχτηκε, και εδώ θέλω και την επιστημονική έτσι, πλευρά του θέματος, αν την έχουμε, και έχω και εγώ μια άποψη να καταθέσω, ότι είναι γεννημένοι εκφύσεως οι άνθρωποι, έτσι λέει. Αλλά πρέπει να πολεμήσουν τη φύση τους, πρέπει να βρουν τρόπο να υπερβούν τον εαυτό τους. Κώστα, εσείς έχετε και ανθρώπους που είναι μέχρι και γενετιστές, μέχρι και που έχουν κάνει μελέτες. Η επιστήμη αυτό λέει. Υπάρχει. Θα ήταν το πιο απλό και εύκολο πράγμα να πούμε ότι είναι θέμα της φύσης, άρα γιατί το συζητούμε. Ο σωστός όμως ο τρόπος, και αυτή είναι και η επίσημη θέση της οργάνωσης, είναι ότι άσχετα από την φύση, είναι ανθρώπινο δικαίωμα οποιοδήποτε να είναι οτιδήποτε ο ίδιος αποφασίζει, φτάνει εννοείται να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και βάσει αυτού το γεγονός ότι κάποιος είναι ομοφιλόφιλος, λεσβία, φυσεξουαλικός, trans, intersex, ΛΟΑΤΗ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στοχοποιείται. Ένα πράγμα το οποίο έγινε με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, όπου έλεγε ότι είναι κακόν το να είσαι ΛΟΑΤΗ. Και το λέγοντας το αυτό, σημαίνει ότι αυτόματα στοχοποιείς μια ομάδα και προχωράς σε μια έκφραση μίσους. Να προσθέσω, ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Θεωρώ ότι ήταν ακόμα πιο τραγική η δήλωσή του, γιατί η ερώτηση που του έκανε η κυρία Κενεβέζου ήταν τι θα λέγατε σε μικρά παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δεν μπορούμε σε αυτήν την τρυφερή ηλικία που μπορεί ήδη να ανακάλυψαν την σεξουαλικότητα τους και να εντάσσονται στη ΛΟΑΤΗ κοινότητα, να τους δημιουργεί τόσες πολλές ενοχές
και να οθεί όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και το κοινωνικό σύνολο, εάν είναι θρησκευόμενοι αυτοί που παρακολουθούν, να έχουν μια αρνητική στάση προς αυτά τα παιδιά, διότι για παιδιά αναφέρονται. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Τατιάνα, επειδή παίρνω ηλεκτρονικά ερωτήσεις, εγώ θεώρησα δεδομένο ότι είναι και είναι ευρέως γνωστή η δράση σας ως ΑΞΕΤ. Δώσε μας έτσι τηλεγραφικά λίγο τον χαρακτήρα της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης. Πες μας δύο πράγματα, γιατί τουλάχιστον για όσους δεν είναι κατατοπισμένοι. Νομίζω θα ήταν καλύτερο ο Κώστας, ο πρόεδρος, που είναι και πολύ καιρό. Η ΑΞΕΤ είμαστε η μόνη οργάνωση η οποία ασχολείται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΗ, δηλαδή των λεσβίων, σεξουαλικών, trans, intersex και intersex ατόμων. Έχουμε συσταθεί από το 2011 και είμαστε υπεύθυνοι όσον αφορά τι η δράση μας έχει να κάνει μαζί με τον με το πολιτική συμβίωση η οποία έχει περάσει πέρσι. Μαζί με την ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής, που ακριβώς αυτό είναι που λέμε για αυτόν τον. Γι' αυτό στην ανακοίνωση σας θεωρείτε ότι παραβιάζει. Βιάστηκε και οι νομοθεσίες αυτή την περίπτωση. Φυσικά, φυσικά. Και εντάξει, είμαστε πιο γνωστοί όσον αφορά για, για την πορεία ανυπερηφάνειας, η οποία γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Και θα πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη πλέον συνάθρηση για ένα θέμα, για ένα κοινωνικό θέμα στην Κύπρο, στην οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια απάθεια, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει σωστό. Γενικά έξω. Όχι για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, αλλά για να δεις ότι η αρχή καμιά φορά είναι το ημίση του παντός. Στην πρώτη θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι έγκαιρα εκεί. Ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία που και εγώ επιφυσικάστηκα και δεν ήμουν παρόν στην επόμενη. Θα έρθω κάποια στιγμή. Απλώς γιατί πρέπει όλοι μας να είμαστε δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα που είναι και στο στόχαστρο. Εγώ το λέω ούτως ή άλλως αυτό. Εκείνο που είπετε για το διαφορετικό, το πώς αντιδρούν, πώς αντέδρασαν στη συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης, το είδαμε και στην πρώτη πορεία ανυπερηφάνειας. Υπήρχαν εκείνοι οι 50 άνθρωποι που αντέδρασαν αρνητικά και διαδήλωναν παράλληλα με την πορεία ανυπερηφάνειας, όμως υπερνίκησαν τότε η αγάπη. Να σας θυμίσω ότι εγώ έτυχε να περπατώ με το ζεύγος του πρέσβη και της πρέσβυρας της Αυστρίας. Ήταν και οι μέρες τότε της Eurovision και ήρθε και η γυναίκα του πρέσβη με το... Σαν Κοντσίτα, το θυμάσαι. Και εγώ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, όπως είχαμε μαζί μας πρέσβεις από πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σουηδίας, λέω, φανταστήκατε να γινόταν ένα επεισόδιο και να χτυπούσε μη κακό κάποιος, δηλαδή ένα από τους εκπροσώπους εδώ του διπλωματικού σώματος, θα γινόμασταν παγκόσμια, πανευρωπαϊκά στην αρχή, Ρεζίλη. Και Κώστα, είχα και την εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή ήμουν μέλος μιας διακομματικής εξαιρετικής αποτελεσματικά προσπάθειας που γίνεται εκεί. Τότε έκανε ο Μακαριότατος αντίστοιχες δηλώσεις, όπως είπα πριν, στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου τότε, και τις καταδικάσανε με ανακοίνωση οι άνθρωποι και χωρίς δικιά μου παρέμβαση. Είχαν δικό τους δίκτυο πληροφόρησης, πιθανότατα κι εσείς. Και είναι πολύ αυστηρή σε αυτά τα θέματα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως υπάρχει το Je suis Charlie, I'm proud to be gay, το μισό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σηκώσει αν κάποιος. Θα σηκώσει το ανάστημά του να προστατεύσει. Ναι, διότι το πιο βασικό όταν μιλούμε για ΛΟΑΤΗ δικαιώματα είναι ότι μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, και ως ΑΞΕΤ δεν ασχολούμαστε μόνο με τα ΛΟΑΤΗ δικαιώματα, διότι λέμε ότι αφορά όλους. Και αυτόν, ειδικά στην πρώτη πορεία ανυπερηφάνειας το 2014, πριν από μόλις 2 χρόνια, εφάνηκε από τον κόσμο ο οποίος είχε έρθει, ο οποίος λέμε 90% των ατόμων το οποίο ήταν εκεί ήταν ετεροφιλόφιλοι, δεν ήταν ομοφιλόφιλοι. Για να μην πει κανείς ότι έχουμε μονόλογο, εννοείται ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές. Έχω επικοινωνήσει και με φίλο, καλό συνάδελφο, και με τον Μητροπολίτη Πάφου και με άλλους ιεράρχες και κληρικούς και θεολόγους. Δεν θέλησε κάποιος έτσι επίσημα να έρθει σε κάποια μορφή διαλόγου, αλλά αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει. Να κάνω και εγώ όμως λίγο το συνήγορο της αντίθεσης απόψε. Υπάρχει μέσα στην ατζέντα κάτι που ανοιχνεύω κι εγώ και να δούμε πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι απόψε, και θέλω και την γνώμη των τηλεθεατών. Το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Χρησιμοποιώ σκόπιμα τον όρο τεκνοθεσία γιατί είναι πιο δόκιμος παρά το υιοθεσία, γιατί υπάρχουν και γυναίκες, υπάρχουν και κορίτσια που τη χάνουν υιοθεσίας κλπ. Εξυγχρονιζόμαστε και ως προς τους όρους. Δεν ξέρω αν είμαι δόκιμος ή όχι. Εσείς ποια θέση έχετε σε αυτό, ποια είναι και βλέπετε να υπάρχει και ανταπόκριση, είναι από αυτά τα ταμπού που δεν θα ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω αν η Τατιάνα προτιμά, επειδή είναι και το θέμα τέτοιο. Να πω ότι ναι, τη δεδομένη στιγμή θεωρείται ταμπού. Αλλά να πω ως παράδειγμα το ότι θεωρείται ταμπού επίσης το να είσαι διαζευμένος πριν 20 χρόνια. Τώρα και τα παιδιά ήταν ταπελωμένα από
χωρισμένους γονείς, διότι θεωρούνταν παιδιά από διαλυμένες οικογένειες. Και Μακαριότατος είπε ότι το προβληματισμός του είναι για την υιοθεσία σε περίπτωση, λέει, που θα έχουν τα παιδιά ψυχολογικά προβλήματα. Θα τους απορρίπτει η τάξη. Αλλά και αυτό συνέβαινε. Ακριβώς, συνέβαινε. Παιδιά χωρισμένων οικογενειών. Τώρα είναι τόσο κοινό πλέον αυτό που δεν θεωρεί κανένας ότι είναι πρόβλημα. Σωστό. Θα πει κάποιος, είπαμε να κάνω το συλλήγορο, είναι πρόοδος όπως αυτό, θα πει κάποιος, είναι εξοικείωση με ένα φαινόμενο. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Yeah. Εάν κάποιος, στις μονογονεϊκές οικογένειες, το ότι μεγαλώνει με τον ένα γονέα έναν παιδί, διότι φέρουν ως παράδειγμα το ότι δεν θα έχει τα σωστά πρότυπα του πατέρα και της μητέρας. Δηλαδή, είναι καταδικασμένη μια μονογονεϊκή οικογένεια που μπορεί είτε να απεβίωσε ο ένας από τους δύο γονείς. Ή να μην ξέρουμε τον πατέρα. Ναι, υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Εντάξει, και θα την πω ανεύθυνη εγώ, να μου επιτραπεί ο όρος, ερωτική ζωή μερικών. Γιατί είναι ωραία να έχεις ερωτική ζωή, αλλά να είναι υπεύθυνη, να είναι, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να μας οδηγήσει και σε μια εγκυμοσύνη ή ανεπιθύμητη. Υπάρχει και η περίπτωση του βιασμού. Να πάρω ακραία παραδείγματα για να βοηθήσω να καταλάβουμε ότι υπάρχει αντίδραση αδικαιολόγητη, θέλω να πιστεύω. Κάθε παιδί γεννιέται ως άρτια προσωπικότητα και δεν εξαρτάται από τους γεννήτορες του. Σαν... Δεν είναι εξαρτώμενο. Είναι προστατευόμενο και αυτό είναι υποχρέωση των γονιών. Δικαίωμα είναι το παιδί. Εάν τύχει να είναι με ένα γονέα το παιδί, για οποιοδήποτε λόγο. Σημαίνει ότι αυτό το παιδί είναι καταδικασμένο διότι δεν θα έχει αυτό το στερεότυπο που λέμε τα δύο πρότυπα του πατέρα και της μητέρας. Η ερώτηση όμως τώρα, Κώστα, που τίθεται είναι και οι δύο να μου πείτε τη γνώμη σας. Πρέπει οι νομοθεσίες να πηγαίνουν πολύ μπροστά από την κοινωνία, αν δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή να υποδεχθεί την τεκνοθεσία, και να έλκουν με αυτόν τον τρόπο τον νομοθετικό την κοινωνία μπροστά, πρέπει να ακολουθούν την κοινωνία ή πρέπει να βρίσκουν μια οδό έτσι. Εξισορρόπησης να είναι τουλάχιστον όχι σε μεγάλη δυσαρμονία τα δύο. Εμείς είχαμε πει για το πέρσι ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της πολιτικής συμβίωσης. Και όντως αυτό έγινε. Αναφέρεσαι στο σύμφωνο συμβίωσης. Αναφέρομαι ακριβώς διότι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σύμφωνο συμβίωσης ήταν τα θέματα της τεκνοθεσίας. Σωστά. Λέμε, και ήταν και η θέση μας τότε, ότι το θέμα της τεχνοθεσίας είχε μπει μέσα στην συζήτηση για την, για το, την πολιτική συμβίωση, ακριβώς προσπαθώντας να μπει έναν ανάγχωμα στο ολόκληρο των νόμων εκεί. Το ίδιο ο κόσμος, είναι ευαίσθητη χορδή της κοινωνίας, ήθελε και συμφωνούσε με το θέμα της πολιτικής συμβίωσης. Είχαμε μια συζήτηση μέσα στο Μάιο στην Βουλή, όπου κληθήκα γύρω στις 30 οργανώσεις μαζί με την Εκκλησία για να πούν τη γνώμη τους για το θέμα της πολιτικής συμβίωσης. Όλες οι οργανώσεις, οι οποίες ήταν εκεί, όλα τα σύνολα δηλαδή, τα οποία ήταν εκεί και είχαν καλεστεί για να μιλήσουν, μαζί και η Επιτροπή για το Παιδί, είχαν πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το θέμα της πολιτικής συμβίωσης, διότι το απαιτούσε και η κοινωνία. Δεν υπήρξε. Άλλωστε δεν είναι μόνο για τα ομόφυλα το Μάιο. Δεν είναι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εμείς, η θέση μας τότε και η θέση μας σήμερα είναι ότι το θέμα της τεκνοθεσίας θα έρθει η ίδια η κοινωνία να το ζητήσει και να το απαιτήσει με τον ίδιο τρόπο τον οποίο απέτησε να υπάρξει και η πολιτική συμβίωση. Και το θέμα της τεκνοθεσίας τι είναι. Συζητούμε προσπαθώντας να φοβερίσουμε, θα έλεγα, τον κόσμο για το τι είναι ένα παιδί θα ντρέπεται, θα έχει δύο πατεράδες, δύο μητέρες. Ακριβώς. Και τι μας δείχνουν από η εμπειρία από άλλες χώρες, τις οποίες υπάρχουν δεκαετίες όπου γίνεται τεκνοθεσία σε ομόφυλες οικογένειες. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε εχθές. Είναι ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με πολλές φορές ακόμη καλύτερα πρότυπα από ότι σε μια ετερόφιλη οικογένεια, ακριβώς διότι είναι μετά από πολλή σκέψη, είναι μια συνειδητή επιλογή ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε μια οικογένεια. Επειδή ανέφερα ήδη τον όρο και δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε διάφορα σε καμιά περίπτωση παιδεραστία, παιδοφιλία, ίσως πιο δόκιμα. Γιατί πάντα αυτή η ατάκα έρχεται στο στόμα κάποιου που θέλει να ταχθεί ενάντια σε αναγνώριση δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων. Θα υπάρξει πρόβλημα με την παιδοφιλία, με την παιδεραστία. Απ' την άλλη, συγγνώμη, αλλά εγώ ειδησιογραφικά βλέπω να υπάρχουν κρούσματα δυστυχώς στην Κύπρο αυτή του ελεηνού φαινομένου, αυτή της φρικαλαιότητας, αλλά να είναι από. Ετερόφιλες ναι, οικογένειες. Προς κοριτσάκια οικογένειας από κάποιο αρσενικό της οικογένειας. Δεν λέω, ούτε εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσω και να. Αλλά γιατί πρέπει πάντα είναι ένας γκέι άνθρωπος πάντα προσανατολισμένος σε κάτι ανώριμο ηλικιακά.
Έχετε κάποια εμπειρία τέτοια, εσείς που να σας λέει, κάποια στατιστικά. Είναι κάποια... τα στερεότυπα που έχουμε, που κολλούν στο μυαλό μας πάντα. Είναι αυτό που έγινε έτσι με το σχόλιο του κύριου Θεμιστοκλέους πριν λίγο καιρό στη Βουλή που... Προσπάθησα να έχω και το σχόλιο του Ανδρέα σήμερα, αλλά εντάξει, ναι. Κλειστό το κινητό του. Είναι αυτά τα άσχημα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν έχει σχέση. Φυσικά και δεν έχει σχέση. Δεν υφίστανται και οι έρευνες. Μερικούς μάλιστα λέχθηκε και το κτηνοβασία. Ναι, ναι. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τη θέση ότι για τα συγκεκριμένα. Ότι είναι εγκλήματα και δεν είναι. Ακριβώς είναι εγκλήματα και δεν μιλούμε για δύο ενήλικες οι οποίοι έχουν πλήρη γνώση για το τι ακριβώς είναι. Αλλοσεξουαλική ταυτότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό. Είναι καταδικαστέα, εννοείται. Και οι έρευνες, τα ποσοστά δείχνουν έτσι κι αλλιώς ότι το ποσοστό των ομόφυλων ατόμων τα οποία εμπλέκονται είναι εξαιρετικά λιγότερο από τα ερόφυλα. Άρα το θέμα σίγουρα δεν αφορά τους. Πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές να μπουν και οι τηλεθέτες στη συζήτηση, θα επαναφέρω και θα αναψηλαφίσω πολύ επιγραμματικά αυτό το γεννιούμε ή επιλέγω. Γιατί το λέω, γιατί να το δούμε και από μια άλλη πλευρά. Υπάρχει, λέει, ο κίνδυνος από αυτούς που ανησυχούν να συστηματολογούν, λέει, στα πράι τους, γίνε και εσύ ομοφυλόφιλος, να παρασύρουν τα παιδιά μας. Και βάζω κάτω το ερώτημα, καθένας μας θα ρωτήσει τον εαυτό του, επιλέγουμε ή μπορούμε πράγματι να επιλέξουμε ή να αλλάξουμε τη σεξουαλική μας ταυτότητα, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό, να το κάνω πιο λιανά. Μπορεί κάποιος κάποια πρωία να πει: σήμερα αποφασίζω να μ' αρέσουν οι γυναίκες ή οι άντρες, ρωτήστε καθένας τον εαυτό σας. Και αν απαντήσετε όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, η φύση μας οδηγεί, τότε πού η ανησυχία. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς τώρα, που, επειδή εσύ είπες, Κώστα, ότι είναι θέμα δικαιώματος επιλογής και όχι απαραίτητα γενετικού κώδικα, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να θέσω τις σωστές βάσεις, ότι οι βάσεις για μας αποτελούν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από εκεί και ύστερα, ακόμα και όταν μιλούσαμε για την τεκνοθεσία, ένα από τα πράγματα που λένε ότι άμα βάλουμε ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια, δείχνοντας του την ομοφυλοφιλία, σημαίνει ότι αυτόματα θα γίνει ομοφυλόφιλο. Εννοείται ότι αυτό δεν υπάρχει, διότι οι ομοφυλόφιλοι σε οικογένειες ετεροφιλόφιλων μεγαλώνουν. Άρα, ή δίδυμα αδέλφια. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σωστά, γεννιούνται από ετεροφιλόφιλους. Ήδη έχουμε μια φίλη τηλεθεατρία, την κυρία Πόπη, να την ακούσουμε και θα συνεχίσω και τις δικές μας ερωταποκρίσεις. Κυρία Πόπη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να σου πω ότι σας εκτιμώ. Μ' αρέσει πάντα η άποψή σας για τα πράγματα που έχετε να πείτε, αλλά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνώ λίγο με τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα στο θέμα με τις ιδιοθεσίες ότι παρακάναμε μέντο. Θεωρώ ότι πολλά δύσκολο για τούτα τα παιδιά που να πηγαίνουν στο σχολείο, να στιγματιστούν. Πώς θα τους μιλήσουμε, και μιλώ σαν μάνα που έχω δύο αγόρια. Για το σύμφωνο συμβίωσης έχετε την ίδια άποψη, αν μου επιτρέπετε την ερώτηση. Η αλήθεια, εντάξει, συμφωνώ, αλλά δεν έχουμε έτσι. Μπορείτε να το αποδεχτείτε. Ναι, άστρα πει εκείνη, το τι κάνουμε στο σπίτι τους, μπορώ να το κρίνω. Αλλά θέμα υιοθεσίας, ξέρω ότι εναστηματιστούν, πώς θα εξηγήσουμε στα παιδιά μας, δηλαδή έχουν δύο πατεράδες, πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Θα θέλουν να κάνουν ό,τι κάνουν οι πατεράδες. Να σας βάλω κάτι λίγο στα δύσκολα, είπατε ότι έχετε δύο παιδιά να σας ζήσουν. Αν κάποια μέρα το παιδί σας πει, είμαι γκέι, εσείς τι θα κάνατε? Θα του πείτε, πάρε ασπιρίνες να σου περάσει? Συγγνώμη, δεν το λέω ειρωνικά. Έχετε προετοιμαστεί ως γονιός για αυτό το ενδεχόμενο? Όχι. Εντάξει, δεν το λέω για να σας ψέξω. Το λέω έτσι ως ερώτημα, ένα ιωρείται για όλους μας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κώστα, δεν ξέρω αν προσφέρετε και κάποια μορφή ενημέρωσης προς γονιούς που είτε θετικά είτε αρνητικά κάποιοι θέλουν να ξέρουν πώς να το χειριστούν. Μου έτυχε να είμαι και παρόν σε ομιλία σχετική που γονείς ενδιαφέρθηκαν γιατί θέλουν στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος που όλοι οι γονείς ίσως θα πρέπει να περνούν σήμερα, είναι επιστημόνα μεγάλες παιδιά, να ξέρουν και αυτό. Το πώς αντιμετωπίζεις όταν το παιδί σου είναι σε εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι στην αντίδραση και στην εγκληματικότητα. Ή δεν τα ταυτίζω προς Θεού, εγώ τώρα να μην κάνω το ίδιο λάθος που έκανα πριν. Ή το παιδί σου λέει μια μέρα ότι έχει πρόβλημα στο σχολείο να αλλάξω τη θεματική. Ή είναι και.
Έχετε κάποιο ενημερωτικό υλικό, κάνετε κάποιες ομάδες, εγώ ξέρω ότι κάνετε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε συζητήσεις τόσο στη Λευκοσία όσο και στη Λεμεσόν. Οι συζητήσεις στη Λευκοσία γίνονται δύο φορές το μήνα στα ελληνικά και μία φορά στα αγγλικά και στη Λεμεσόν μία φορά το μήνα. Κάποιος μπορεί να ενημερωθεί για το και τις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται πέραν από τις μόνιμες και τις μηνιαίες, είτε από την ιστοσελίδα μας, acceptcy.org, είτε από το Facebook, από τη σελίδα μας στο Facebook. Μια κυκλοπαιδικής έτσι ενημέρωσης πληροφορία. Είσαστε ενωμένοι με κάποιο δίκτυο παγκόσμιο, επειδή κάποιος με ρωτάει εδώ αν είσαστε και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία καθοδηγούμενοι. Ξέρω ότι το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας στηρίζει πολύ εδώ στην Κύπρο. Στηρίζουν το διότι μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι όσοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μας στηρίζουν ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται ότι μιλούμε για μια συγκεκριμένη μερίδα του κόσμου. Αλλά όχι, είμαστε μια εξάρτητη. Στηρίζουν και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ, εννοείται. Θέλουμε και την γυναική έτσι πινέλια. Ως γονέας και εγώ τριών παιδιών, να σας ζήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω στην κυρία Μπόπιν ότι ακριβώς έθιξε η ίδια τη λύση του προβλήματος ουσιαστικά. Το πρόβλημα δεν είναι το αν θα μεγαλώνουν δύο παιδιά, ένα παιδί με άτομα του ιδίου φύλου. Είτε με δύο πατέρες, είτε με δύο μαμάδες. Το πρόβλημα θα είναι το κλίμα στην οικογένεια, φαντάζομαι. Όχι, υπάρχει βία, υπάρχει αγάπη. Το πρόβλημα είναι από εμάς τους ίδιους που ξεκινά, τους ετερόφιλους, ας το πούμε, το πώς θα διαπαιδαγωγήσουμε εμείς τα παιδιά μας για να αποδέχονται αυτόν τον διαφορετικό. Να μην στιγματίσουμε εμείς αυτά τα παιδιά και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά μια χαρά θα μεγαλώσουν στην οικογένεια όταν υπάρχει αγάπη, κατανόηση. Έχεις δίκιο. Εδώ μου μεταφέρουν και μια ερώτηση από έναν άλλο φιλοτηλεθεατή που είναι έτσι παρεμφερές και σύστοιχο. Αν μια γυναίκα είναι αλκοολική, μια μάνα, και ένας πατέρας να προσθέσω εγώ, χτυπά τη μητέρα αυτή. Αυτό είναι κατάλληλο κλίμα επειδή απλώς είναι ετεροφιλόφιλη, είναι αρκετό αυτό για να μεγαλώσουν παιδιά. Και πόσα κρούσματα βλέπουμε τελευταία στην κοινωνία μας. Πριν λίγες μέρες είχαμε το κρούσμα με τη γυναίκα που δολοφονήθηκε ουσιαστικά από τον πρώην σύντροφό της με ασίτ. Ναι. Είναι έναν υγιές περιβάλλον αυτό να βλέπουμε να μεγαλώνουν παιδιά. Τι θα γίνει όμως κάποια στιγμή, υπάρχει ο προβληματισμός ότι στα ενδεικτικά που θα παίρνουν από το σχολείο, λέει, δεν θα αναγράφονται οι γονείς. Υπάρχει μια εισήγηση, νομίζω, σχετικά. Το θυμάμαι από τον καιρό που ήμουν στην Κυπριακή Βουλή. Η Επίτροπος Νομοθεσίας. Συγγνώμη, η Επίτροπος Διοικήσεως, έχεις δίκιο, Κώστα, με διορθώνεις. Νομίζω τοποθετήθηκε ότι δεν είναι αχρίαστο στοιχείο να βάζεις τους γονείς επάνω στο απολυτήριο του λυκείου. Και κάποιοι αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν έχετε θέση σε αυτό ή αν έχετε ενημέρωση. Για το συγκεκριμένο, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε θέση. Απλά να πω για την κυρία Μπόπιν, η οποία είχε μπει πριν. Όντως, το πιο σημαντικό είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τα παιδιά. Όταν το συζητήσουμε με τα παιδιά και τους πούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, τότε απλά θα το ξέρουν τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μια οικογένεια. Δεν γεννιούνται και είναι ρατσίστες, δεν γεννιούνται και είναι ξενοφοβικοί. Είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει από την οικογένεια. Όταν δεν ερχόμαστε να τους πούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρεις, υπάρχουν και ομοφυλόφιλοι. Ξέρεις, υπάρχουν λεσβίες. Μπορεί να προσθέσω. Βεβαίως, εννοείται. Να μην ρωτάς καν, να μπαίνεις απευθείας. Βλέπουμε, θεωρούμε εντελώς φυσιολογικό. Να πούμε σε νήπια, σε παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, ότι η Παναγία έμεινε έγκυος από έναν κρίνο. Έστω αν είναι συμβολικά ότι ο Αγίος Γεώργιος σκότωσε έναν δράκο, ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ότι η κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όπως, εδώ τους λένε για πουλάκια, τους λένε για χρυσαπουλιά. Ναι, αλλά είναι τόσο περίπλοκο να πούμε ότι δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου αγαπιούνται μεταξύ τους. Όντως, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο, σε διακόπτω κιόλας, που γίνεται μια μεγάλη και έντονη προεκλογική κινητοποίηση για τις εκλογές 8 Νοεμβρίου, μέσα στην κλασική, το πειραζόμουν και μαζί σας πριν μπούμε στο στούντιο, στην συστηματολογία που πρέπει όλοι μας να έχουμε ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, όπως λέμε δηλαδή, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, φύλου, θρησκείας, τώρα προστίθεται το και ανεξαρτήτως ποιον αγαπά καθένας. Σημασία έχει να υπάρχει αλληλοαποδοχή. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στην οικογενειακή έτσι, ανάπτυξη των παιδιών που θα βγουν απόλυτα συγκροτημένα και φυσιολογικά. Υπάρχουν αντίθετα αποτελέσματα, υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις εκτός της Κύπρου που να μας λένε ότι υπάρχουν προβλήματα όταν μεγαλώνουν οικογένειες ΛΟΑΤ ατόμων παιδιά.
Αντιθέτως από ό,τι έχω υπόψη μου, είναι θετικά τα δείγματα που έχουν. Λοιπόν, έχουμε πολλούς τηλεθεατές. Να ακούσουμε, είναι αντρικές οι συμμετοχές αυτή τη στιγμή, νομίζω. Κύριος Αλέκος, νομίζω, είναι στην γραμμή. Κύριε Αλέκο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είμαι ο Αλέκος ο Κωνσταντίνου, Λεμεσανός, αλλά μόνιμος κάτοικος πόλης Χρυσουγούς. Ωραία. Θα κάνω μία μόνο ερώτηση. Πιστεύετε στο Θεό? Επειδή μάλλον η απάντηση θα είναι θετική, θέλετε να συνεχίσετε και με την επερώτηση? Ναι, θέλω να συνεχίσω. Ωραία, συνεχίστε. Ο Θεός πόσα πλάσματα έπλασε? Εάν η απάντηση είναι δύο, τους πρωτόπλαστους, πού θα το πάτε? Συνεχίστε και θα σας πω. Έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Ναι. Φιλικό γένος, ανδρικό γένος. Ναι. Γιατί δεν έπλασε δύο άντρες ή δύο γυναίκες? Ναι. Ωραία. Είναι ερώτηση. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε μια διαλογική συζήτηση. Βέβαια με την ίδια... Δεν είμαι φιλόσοφος, δεν είμαι πανεπιστημίου. Καλά, αυτούς τους δύο που δημιούργησε προσωπικά, λέω ότι είναι... απλός πολίτης. Ναι, ναι, καλά κάνατε. Ρωτώ και τους τρεις σας. Διαλογική, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος εξελίχθηκε μέσω της αιμομιξίας. Επίσης, εγώ θα σας κατέθετα με υπευθυνότητα ότι είναι συμβολική. Συγγνώμη. Διότι δεν έκοψε από το πλευρό πράγματι του Αδάμ. Δεν πάω ποτέ μου για εκκλησία. Δεν πιστεύω σε Χριστούς και Παναγίες. Κυρία Λεκό. Απλά είμαι ένα φυσικό άτομο που ζω, αναπνέω. Ναι, ναι, αλλά τελικά θέλεις να επικαλεστείς την αυθεντία μιας πίστης που δεν ασπάζεσαι. Δεν είναι θέμα, δεν έχω θέμα γι' αυτό. Αλλά... Συγγνώμη. Γιατί δεν λες ότι το θεωρώ παραφύση και επικαλείσε τη βιβλική διήγηση? Όμως λες ότι δεν ασπάζεσαι την πίστη που αυτή η βιβλική διήγηση είναι, ρε παιδί μου, ένα θεσμικό κείμενο. Λοιπόν, όπως και να έχει, ευχαριστώ. Εγώ έχω καταλάβει έτσι την προβληματική. Δεν θα συμφωνήσω, γιατί ο Θεός δεν έπλασε ούτε μαύρους, ούτε χρώματα, ούτε φυλές, ούτε θρησκείες μέσα στο διπρόσωπο εκείνο, Αδάμ και Εύα. Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι συμβολική η διήγηση. Δεν κόβει ο Θεός, δεν φυσάει. Αδάμ είναι και όρος εβραϊκός που σημαίνει χωματένιος. Είναι συλλογικός όρος και σημαίνει τον όλο άνθρωπο. Η Εύα σημαίνει ζωή, και επειδή η γυναίκα έχει αυτό το δώρο από τη φύση, το δημιουργό, όπως θέλει να το δει κανείς ανάλογα με το τι πιστεύει, να φέρνει ζωή στον κόσμο. Όλες οι γυναίκες είναι η Εύα και όλοι οι άνθρωποι είναι ο Αδάμ. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι θεολογό κιόλας, ο νέος Αδάμ και η Παναγία νέα Εύα. Αν θέλει να το δει θεολογικά κανείς. Θα την έκανα κι εγώ όμως την ερώτηση, αλλά θα την κάνω με άλλο τρόπο μετά σε εσάς για άλλο λόγο, το αν πιστεύετε στο Θεό, γιατί θέλω να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου πάλι. Να ακούσουμε όμως και τον κύριο Ανδρέα στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα. Ναι, κύριε Πιτσιρίδη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαιρετίζω για τους φιλοξενούμενους εκεί. Και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε θεολόγος? Ναι. Γιατί δεν κατατοπίζετε τους φιλοξενούμενους σας εκ των προτέρων πάνω στα θέματα αυτά της σεξουαλικής κατάταξης? Ναι, ξέρω εγώ πώς το λέτε. Κάπως έτσι, ναι. Το εννοείτε. Ναι, ναι, θέλω να σας πω όμως κάτι. Μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα τώρα. Ναι. Και λοιπόν, και εγώ έχω το δικαίωμα να κλέβω, να σκοτώνω, να μυγεύω. Όχι, δεν το έχετε αυτό το δικαίωμα, με όλο το σεβασμό. Είναι δικαίωμα, είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα, είναι έγκλημα το να σκοτώνει. Γιατί ο άλλος λέει ότι παντρεύεται με τον άντρα και είναι δικαίωμα του. Ναι, μα συμφωνούν και οι δύο, αγαπούν ένας τον άλλο. Το να σκοτώνεις δεν είναι το ίδιο. Και εγώ μου αρέσει να σκοτώνω. Δεν γίνεται να σ' αρέσει να σκοτώνεις, είναι έγκλημα. Δεν γίνεται. Είστε θεολόγος. Τα πάντα μη έξεστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, αλλά ούτε τα πάντα μη συμφέρει, όμως λέει. Πάντα δοκιμάζετε το καλό, κατέχετε, αλλά παντός πονηρού απέχετε. Άρα ναι, η δολοφονία που παίρνει. Όμως αυτό που κάνω. Αυτό είναι νομίζω, το ερώτημα. Αν θα επικαλείστε τον Παύλο με όλη την αγάπη, να τον επικαλείστε όχι ψαλιδισμένο, ολόκληρο συγκροτημένο. Απαντήστε μου. Μα σας απαντώ. Ο Απόστολος Παύλος λέει να δοκιμάζουμε, αλλά όχι αυτά που είναι καταστροφικά. Δεν θα δοκιμάσουμε και λίγο δηλητήριο. Με εννοείται αυτό. Θα είναι μια και τελική φορά. Θα είναι όπως το πρώτο λάθος που κάνει ένας ναρκαλιευτής, που είναι και το τελευταίο του. Αυτή είναι η απάντησή μου, όπως και να έχει. Ευχαριστώ. Είναι ευπρόσδεκτες οι διαφωνίες και οι ερωτήσεις και μου αρέσει ο ζωηρός διάλογος. Αλλά νομίζω θα είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξει και απάντηση, ειδικά από την πλευρά της δικής μου επιστήμης. Αλλά είναι ευπρόσδεκτες και κάθε άλλες.
έτσι, εισηγήσεις που μπαίνουν στη συζήτηση. Να πω απλώς για την... για τη θέση για κατήχηση. Εδώ το θέμα δεν πρέπει να έχει σχέση με τη θρησκευτική μας ιδιότητα. Γι' αυτό θα προλάβω αυτή την ερώτηση που θα σας έλεγα, είστε χριστιανοί? Και πριν και δεν θέλω καν να απαντήσετε, είναι ρητορικό το ερώτημα, για να έρθω να πω μετά πώς νιώθουν χριστιανοί άνθρωποι ακούγοντας τον προκαθήμενο χριστιανικής εκκλησίας να μιλά έτσι, και τη δική σας προσωπική έτσι. Χριστιανοί πώς νιώθουν? Οι μη χριστιανοί είναι σεβαστό. Οι χριστιανοί πώς νιώθουν? Ακριβώς, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό ήταν και το πρόβλημα μαζί με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου. Ειδικά τα άτομα τα οποία δεν πιστεύουν στον Θεό, εννοείται ότι είναι εναντίον και δεν ακούνε έτσι κι αλλιώς τον Αρχιεπίσκοπο. Το πρόβλημα. Και τα παιδιά που αγαπούν όμως την Εκκλησία και είναι κοντά στην Εκκλησία. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν νεαρά άτομα τα οποία είναι ήδη θρησκευόμενοι και δυστυχώς ακούγοντας τον Αρχιεπίσκοπο μπαίνουν μόνο στο να ζούμε σαν σε ενοχές. Και έχουμε δει πολλά παραδείγματα ατόμων οι οποίοι έρχονται κοντά στην οργάνωση, όταν πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να καταπολεμήσουν αυτόν το οποίο τους έλεγαν ότι πρέπει να καταπολεμήσουν τόσα χρόνια, διότι είναι κακόν. Και αυτόν είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Ναι, ότι είπε ότι αυτό είναι κακόν, καταπολεμήστε το. Εμείς σας αγαπάμε. Έτσι, κάπως έτσι το έθεσε. Βέβαια, του έφυγε και είπε ότι είναι κακό και να έλκυσε προς μια γυναίκα. Και αυτό είναι κακό. Λέει, αυτό το πολεμούμε κι εμείς. Δεν είναι κακό ερωτισμός. Ο Θεός τον έβαλε και όσους πιστεύουν στο Θεό. Σε αυτήν την καταπολέμηση όμως, εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ενοχές. Δεν πρέπει κάποιος ο οποίος μεγαλώνει και αντιλαμβάνεται ότι είναι ομοφιλόφιλος, είναι αμφισεξουαλικός, τρανς, να νιώθει ότι είναι κατατρεγμένος από τον ίδιο τον Θεό, στον οποίο ο ίδιος πιστεύει. Και πολλά είναι τα παραδείγματα. Είχε άτομα τα οποία να μην ξέρουν πώς να λύσουν αυτή τη διαμάχη η οποία υπήρχε μέσα τους. Και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διαμάχη. Το να είναι κάποιος θρησκευόμενος δεν πρέπει να έχει σχέση με το αν είναι και ΛΟΑΤΗ. ΛΟΑΤΗ άτομα μπορεί να είναι και θρησκευόμενα αν ήδη το επιλέγουν και δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται όλες αυτές οι ενοχές σε άτομα. Πάντως, Κώστα, η κατά τα άλλα συντηρητική καθολική εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπροστά. Ο προκαθήμενος, ο Ρωμαίος Ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όχι απλώς σε επίπεδο δηλώσεων όπως στο παρελθόν είπε με πολύ σεμνότητα ποιος είμαι εγώ να κρίνω, αλλά τώρα θεσμικά έχει προχωρήσει στην ενημέρωση σε συνέδριο καρδιναλίων ότι πρέπει να γίνεται αποδεκτή στις χριστιανικές κοινότητες καμιά μορφή διάκριση στα παιδιά της Εκκλησίας που έχουν διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Εγώ θα επιμένω, αν και εσύ καλά κάνεις και διεκδικείς και το δικαίωμα επιλογής, δικιά μου έτσι, να μου επιτραπεί, δικιά μου στάση είναι η φύση. Ποιος θα λέει ο Μακαριότατος. Δεν νομίζω ότι η κυπριακή κοινωνία, και έχει δίκιο σε αυτό, είναι έτοιμη να δεχτεί τέτοια πράγματα. Γιατί έχει δίκιο σε αυτό? Σε κάποιο βαθμό είμαστε ανέτοιμοι. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο μας απέδειξε το. Στο ότι είμαστε ανέτοιμοι, όχι μπράβο μας που είμαστε. Αυτό μας έδειξε η πορεία υπερηφάνειας. Είναι ακριβώς ότι η κοινωνία είναι λίγο πολύ πιο μπροστά από ό,τι πιστεύουμε. Κάποια στιγμή. Και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, ακριβώς αυτό είναι το οποίο γίνεται. Είναι ότι λέγαμε όλοι η κοινωνία, πρέπει να προχωρήσει η κοινωνία, πρέπει να προχωρήσει η κοινωνία. Είσαι αισιόδοξος. Είμαι αρκετά αισιόδοξος και πιστεύω ότι τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τον ακτιβισμό πρέπει να είναι αισιόδοξα. Αν φτάναμε να λέμε ότι δουλεύουμε για κάτι, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Μαζί σας. Όταν για πρώτη φορά στη συνέντευξή μου πριν πάνω από μία δεκαετία, και την έχω εκεί ως ιστορικό τεκμήριο, κατέθεσα την γνώμη ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο να συμβιώνουν άνθρωποι του ίδιου φύλου και πρέπει κάποια στιγμή για στην Κύπρο να διωθεί νομοθετική ρύθμιση με ένα σύμφωνο συμβίωσης. Ένας πολύ καλός μου φίλος, υψηλά στην εκκλησιαστική ιεραρχία, τότε είπε ότι προσβάλλει την αισθητική μου με αυτή σου την προσέγγιση. Τώρα, φέτος. Πέρσι, μάλλον, όταν είστε το ζήτημα ξανά του συμφώνου συμβίωσης, με μεγάλη μου χαρά, σε μια δεκαετία επάνω, ακούω τον ίδιο άνθρωπο να μιλά ότι είναι πολύ ρατσιστικό να στρέφεται κανείς ενάντια σε αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, την αναγνώριση αυτού του δικαίωματος, της νομικής κατοχύρωσης, ρε παιδί μου. Όντως, κάνουμε βήματα πρόοδου. Απλώς είμαι η φωνή της αντίρρησης απόψε. Είπαμε να το καταθέτω αυτό. Θέλω όμως, το είπα αυτό, ότι είπε ο Μακαριότατος ότι η κοινωνία δεν είναι εύκολο να το δεχτεί. Εγώ να το κρατήσω χάρη του λόγου και να προχωρήσω όμως το ερώτημα. Τότε ποιος είναι τρελός να επιλέγει να γίνεται γκέι σε μια κοινωνία που δεν τον αποδέχεται? Το ότι, γιατί λέει δεν είναι σημερινό φρούτο, βέβαια η έκφραση φρούτο να μου επιτραπεί να πω ότι
νομίζω είναι στην κατηγορία της υποτιμητικής γλώσσας που δεν θα έπρεπε. Όμως δεν θα τον πιστώσω με αρνητική πρόθεση σε αυτό. Δεν ξέρω πού είναι η γλώσσα της ρητορικής μίσους όμως, Κώστα. Θέλω να μου πείτε πού, αν το επισημαίνετε και πού, γιατί θα κινηθείτε και νομικά. Το ονόμασε φρούτο μεν, το ονόμασε και ανομαλία. Υπήρχε ξεκάθαρα. Και εκτροπή. Από τη στιγμή λέω ναι, ότι είναι εκτροπή, τα άτομα ότι. Λέει ότι είναι. Εν τω μεταξύ, θα παρακαλέσω στον κύριο Θεή μας κάποια στιγμή, μόνο είναι έτοιμο να βάλουμε και τις δηλώσεις να τις ακούσουμε, γιατί με ρωτάνε πολλοί που δεν τις έχουν δει. Είπε ότι πρέπει να ξεπεράσουν τον κακό εαυτόν, λέγοντας ότι. Κατευθείαν βάζοντας τους σε μια κατηγορία ότι είναι κακό το να είσαι ομοφιλόφιλος. Αυτό είναι το θέμα. Για να το θέμα. Γίνουν καταξιωμένοι, λες, και δεν ναι. υπάρχουν άτομα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και ανά το παγκόσμιο, που είναι δηλωμένα πλέον. Βγήκαν ανοιχτά και είπαν ότι είναι είτε λεσβίες, είτε τρανς, είτε γκέι, και να είναι καταξιωμένοι. Από πολιτικούς μέχρι σχεδιαστές μόδας, μέχρι παρουσιαστές, μέχρι ηθοποιούς. Επειδή είπατε για κατηγορίες, αναφέρθηκε η λέξη κατηγορία, να μείνω στην Τατιάνα με την άδεια σου Κώστα. Γιατί υπάρχει αυτή η ομαδοποίηση, είναι και προσωπική μου απορία, η οποία εμπλουτίζεται. Από ΛΟΑΤΕ έγινε ΛΟΑΤΗ, αύριο μπορεί να γίνει μεγάλο σιδηρόδρομος. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτός ο κατακερματισμός? Υπάρχει λόγος, οφείλουμε να διασαφηνίσουμε για να μην υπάρχει, παιδί μου, ρετσινιά σε κάποια κοινότητα, σε κάποια ομάδα ανθρώπων. Δεν ξέρω, είναι, αν σας δυσκολεύω, αλλά νιώθω ότι πού θα σταματήσουμε. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός σεξουαλικά, ίσως και ερωτικά. Και σήμερα αισθάνεται ένα τρόπο να εκδηλώσει, ρε παιδί μου, τον ερωτά του, αύριο κάπως διαφορετικά. Κάθε ερωτική στιγμή είναι μοναδική. Ούτως ή άλλως, αν το καλοσκεφτούμε. Θα το απαντήσω εγώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ακριβώς διότι μαθαίνουμε και εμείς μαθαίνουμε και αναγνωρίζουμε ότι ναι, όσο περνάει ο καιρός, ότι χρειάζονται και άλλες ομάδες. Ζούσαν στο σκοτάδι προστασία. Στην κοινωνική περιθωριοποίηση, εννοείς. Ακριβώς, ναι. Και ερχόμαστε και απλά μιλούμε για τα δικαιώματα ατόμων τα οποία τώρα ευτυχώς βρίσκουν ήδη, και προσθέθηκε για τα intersex άτομα, ήδη βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν για κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να μιλήσουν πριν. Όπως δεν μπορούσαν να μιλήσουν πριν ούτε καν οι ομοφυλόφιλοι. Τα intersex άτομα είναι τα άτομα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά φύλου και των δύο φύλων. Όχι μόνο αρσενικά ή θηλυκά, αλλά γεννιούνται και με χαρακτηριστικά. Στην Σουηδία, νομίζω, ένα τραγουδιστή, δεν το φαίνει το όνομα του μνήμη μου αυτή τη στιγμή, έτσι. Που πραγματικά διερωτώ με αν είναι γυναίκα ή άντρας. Είναι απόλυτα στη μέση, θα έλεγε κανείς. Και αυτό ίσως, ακόμα ένα τεκμηριό, συγγνώμη που θέλω να επιμείνω στην γνώμη μου, που δεν είναι απόλυτη επιστημονικά, αλλά προς τα εκεί πάει, νομίζω προσανατολίζεται, ότι γεννιέται κανείς και ανοιχνεύει, ανακαλύπτει τη σεξουαλική του ταυτότητα, δεν τη δημιουργεί. Είναι αδιανόητο να είναι θέμα απόφασης κάποια στιγμή. Όπως και το ίδιο του το φύλο όμως. Έρχομαι στο φύλο. Στις σκανδιναβικές χώρες και ειδικά στη Σουηδία υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή να καταργηθεί και η έννοια φύλο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε γνώμη σε αυτό ή αν είναι πολύ προχωρημένο από αυτά που θα υπάρξει κοινωνική αντίδραση. Σας ενοχλεί όμως? Μιλούμε για άτομα εμείς πάντα και νομίζω όχι μόνο εμείς. Είναι και αυτόν ο αγώνας των γυναικών που υπήρξαν. Αναξιώνες με το φεμινισμό. Ναι, δηλαδή μιλούμε για θέματα ότι πρέπει να βλέπουμε ατομικά και γι' αυτό μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι μιλούμε για το άτομο, για τους ανθρώπους. Άρα από εκεί και ύστερα τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι διαφορετικής φυλής, διαφορετικής εθνικότητας. Γυναικεία χαρακτηριστικά δεν ήταν διαφορετικά από τα σημερινά. Δηλαδή, αν πήγαινε 60 χρόνια πριν στην Κύπρο και θα έλεγε άνθρωπο με παντελόνι, με κοντό μαλλί, σε ποιο φύλλο, ρε παιδί μου, θα τον κατέτασε. Ενώ δεν πρέπει να κατέτασε. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Σωστό. Να ακούσουμε έτσι ομαδοποιημένα 2-3 τηλεθεατές μαζί και θα κρατήσετε σημειώσεις να σχολιάσουμε μαζί μετά για να προλάβουμε όσους περισσότερους. Τον κύριο Μάριο έχουμε, παρακαλώ. Φίλε Μάρια, σε ακούμε. Όχι. Μιχάλη, συγγνώμη, μα τι έπαθα απόψε. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Πρώτα, για να δηλώσω στο αρχιεπισκόπου, ουδέν σχόλιο, διότι παρακολουθώντας... Έχετε δίκιο. Θα σας πω και θα σας διαβάσω και μετά εγώ μερικές, ναι, παρακαλώ. Αλλά. Παρακαλώ, ναι, θα διαβάσω μερικές μετά, γιατί κάποιοι ακόμα ρωτάνε τι ελεγχθεί, αλλά εντάξει, πείτε μας το δικό σας σχόλιο. Εγώ λέω ότι... Παρακολουθώντας την πορεία αυτού του ανθρώπου, ό,τι και να πει, είναι εκτός θέματος. Γι' αυτό είναι κακός που τους σχολιάζουν και κακός τους βάζουν τα κανάλια και κακώς ασχολούνται με ούτε αρχιεπίσκοπο ούτε μακαρόνιο που το λέτε, κύριε Πιτσιλίδη, διότι
Για μένα μακαριότατος, μόνο 2-3 ασθενείς COVID στην Κύπρο είχαν το δικαίωμα να ονομάζονται μακαριότατοι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για... Σεβαστό. Κάποια ερώτηση υπάρχει, κύριε Μιχαλή? Συμφωνώ με την συμβίωση τους, δεν με πειράζει εμένα. Κύριε Μιχαλή, το βάλω έτσι ρητορικά και να μας ενοχλεί. Δεν είναι δικαίωμα, μας ρωτάνε αν θα συμβιώσουν. Οι άνθρωποι προβληματιστήκαμε ποτέ ότι ζουν. Μα γιατί να με ενοχλεί εμένα, θα συμβιώσουν δύο άτομα. Σωστά, συμφωνώ. Γιατί να μας ενοχλεί, αλλά και να μας ενοχλεί, έτσι, χάρη τη συζήτηση. Είναι δικαίωμα του. Δεν είναι δικαίωμα μας να επεμβαίνουν. Είναι δικαίωμα. Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να επεμβαίνουν. Αλλά με ρωτήσουν χαίρομαι... για την Εύα, τον Αδάμ, για να σκοτώνει. Αυτά τα πράγματα είναι γενικά εναντίον από την οράσεω. Είναι το μόνο που είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι γενετικό το πρόβλημα. Πράγματι, έτσι πιστεύω. Γιατί είναι πρόβλημα, και διάβασα και τέλος πάντων πιστεύω ότι είναι γενετικό. Το μόνο που είναι αντίθετος, το μόνο που είναι αντίθετος είναι με την ονομασία της πορείας που κάνουν. Περιφάνεια. Να μας το σχολιάσουν. Γιατί επολύμησε για την πατρίδα σου. Είναι ένα ερώτημα που το έχω και... Και εδώ έτσι. Το δάχτυμα του Αποέλ, η Ομόνια ή ξέρω εγώ να είσαι. Αλλά να ονομάζεται περηφάνεια είναι προκλητικό. Ας αλλάξει η πορεία του ΑΣ, πορεία ό,τι θέλει ομοφυλοφίλου, αλλά περηφάνεια να είναι περήφανη για αυτό το πράγμα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι περήφανο. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ελπίζω να μην τον διακόψω από εδώ, αλλά νομίζω έτσι καταλάβαμε. Να περάσουμε και στον φίλο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Τον κύριο Παναγιώτη έχουμε, εκτός αν κάνω λάθος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, ναι. Ο κύριος Μάριος είμαι. Α, τελικά ήρθε ο Μάριος. Εγώ τα μπλέξα. Συγγνώμη. Συγχαρητήρια, εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Δεν θα πάρω το θέμα ανθρωπολογικής άποψης. Να το δούμε λίγο πιο... πιο σφαιρικά, ναι. Φυσική του έκσταση. Στη φύση υπάρχει το αρσενικό και το θηλυκό. Γιατί διαιώνει συντονιδό. Μόνο? Ναι. Όχι. Εντάξει, εδώ να κάνουμε απλώς μάθημα βιολογίας. Υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί που είναι φυσεξουαλικοί. Ναι, όπως τη σαβρά, να μην κόψεις το πόδι μου. Ή ο κρυοσκόλικος. Επίσης, απλώς σε καθαρά επίπεδο, όχι για να σας υποχρεώσω να πάρετε θέση, αλλά έτσι σε επίπεδο μόνο έτσι πανίδας και χλωρίδας, επίσης, σε πάρα πολλά είδη ζών και ανώτερων θηλαστικών έχει παρατηρηθεί και ομοφιλοφιλική, έτσι, πώς να την πω, τρυφερότητα σε κάποιες... Δεν είναι μόνο στους ανθρώπους, τέλος πάντων. Ναι, ξέρω εδώ. Το λίγο, αν έχει διαφορά... τη σημασία του, δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα αυτό. Έχει και τη σημασία του. Η διαφορά της φύσης με την κοινωνία των ανθρώπων, οι οποίοι είναι όντα με κάποια νοημοσύνη, είναι στο ότι οι ανθρώποι πρέπει να σκέφτονται ποιος τα κάποια πράγματα. Το λίγο. Για τη διόνυση των δρόμων πρέπει να υπάρχει το αρσενικό και το θηλυκό. Τα υπόλοιπα αφήνουμε ένα στην πάντα. Πιστεύετε ότι με το μυαλό μπορεί να επιβληθεί κανείς όμως τη σεξουαλικότητα του? Ναι. Α, το πιστεύετε. Εντάξει. Είναι απόψη σας. Ναι, ωραία. Απλώς κατάλαβα ότι εκεί πάει. Και ο Μακαριότατος κάτι τέτοιο έχει πει εντωμεταξύ. Ότι πρέπει να πολεμήσουν την αδυναμία τους αυτή. Το κουσούρι τους, έλεγε παλιά ο μέσος Κύπριος. Εντάξει. Σεβαστό. Να ακούσουμε και τα σχόλια των φίλων. Έχοντας κάποιο φίλο, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Να μου επιτρέψετε μια παρατήρηση, χωρίς να θέλω να μεμφθώ ή να σχολιάσω με άκομψο τρόπο. Μερικά παιδιά όμως τα βλέπουμε από πολύ τρυφερή ηλικία να έχουν χαρακτηριστικά αυτό που είπε ο Κώστας του άλλου φίλου. Βλέπεις, να μην χρησιμοποιήσω όρους αρενοπότητα και θηλυπρέπεια, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ υποκειμενικά. Τι σημαίνει, αυτός ο πολύ έτσι ακραίος διχασμός δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί μπορεί να είναι θαραλέα και ρωμαλαία οποιαδήποτε γυναίκα, ηρωίδα, όπως πέρασε από την ιστορία πολλές. Και ο άντρας δεν σημαίνει ότι του λείπει και η αισθητική, δεν σημαίνει ότι του λείπει και η ευαισθησία, αν αυτά θεωρούνται γυναικεία χαρακτηριστικά, δεν, πέρα από το σώμα. Όμως. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Επιμένετε ότι και σε αυτή την περίπτωση επιλέγουν να γίνουν κάποια στιγμή, δεν γεννιόνται έτσι αυτά τα παιδιά? Τούτο νομίζω ότι θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουν οι βιολόγοι, δεν το λύσαν. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα η οποία να αποδεικνύει ότι κάποιος γεννιέται ομοφυλόφιλος. Ένα παιδί μικρό, ξέρω εγώ, δημοτικού ηλικίας επιλέγει. Εντάξει. Αν υπάρχει κάποια έρευνα, επειδή έψαξα το θέμα. Απόλυτα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι σας.
ποιο την έκανε. Να ψάξουμε να δούμε. Δεν ξέρω, εντάξει. Ο Κώστας μπορεί να μας πει και η Τατιάνα, αν υπάρχει κάτι υπόψη τους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και μια γυναίκα και να κλείσουμε έτσι μια φίλη, την κυρία Χριστίνα, τον πρώτο κύκλο ενώ, ένα από τους κύκλους ερωτήσα. Κυρία Χριστίνα, σας ακούμε. Ναι. Σας αφήσαμε να περιμένετε. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα κύριε Μιξελίδη. Γεια σας. Παρακολουθώ τα προγράμματα σας. Έχω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν είναι φήμες ή αν είναι πραγματικότητα. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, είπε ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε. Το απειγορημένο σκαρπός ποιος είναι, κύριε Μιξελίδη, να σας πω. Που έφαγε η Εύα. Και από τότε, τι θέλω να μου πει για αυτό το πράγμα, και το συζητούμε τώρα με κάποιον εδώ και διαφωνούμε. Ένα απλό. Ακούσατε την απάντηση. Να ξεκινήσω από την απάντηση στην κυρία για να συνεχίσετε τα σχόλια. Κώστας Γαβριλίδης, η Τατιάνα, η Ρακλέους, δεν έχω πει κάτι επίθετα, επειδή εγώ σας αισθάνομαι έτσι ως φίλους, αλλά όχι, θέλουν να απευθύνονται σε εσάς και με πιο έτσι, να πω, formal τρόπο μπορούν να το κάνουν. Να πω ότι είναι αυτονόητο ότι είναι μύθος αυτό που ακούγεται και είναι και λίγο τραγέλαφος δηλαδή, ότι πρόκειται για τον έρωτα, τον ερωτισμό, τη σεξουαλικότητα και απαγόρευσε ο Θεός δηλαδή στον Αδάμ να χαίρεται την ερωτική ζωή με την Εύα. Μα πώς είναι δυνατόν, είναι σαν να του είπε να κάνει σεξ με όλα τα ζώα εκτός από την Εύα, γιατί του είπε να τρώει από τον καρπό όλων των υπόλοιπων δέντρων, εκτός από ένα δέντρο. Το δέντρο όμως είχε όνομα, και αυτό κι αν είναι αλληγορία και συμβολισμός, δεν λέγεται δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού, Κώστα, για να βάλει το δικαίωμα επιλογής μέσα. Δηλαδή, για το τελειώνω, το κλείνω, ήταν παιδαγωγικό έβριμα, όπως και ένας γονιός θα πάρει ένα κουτί με σοκολάτες και θα πει στο παιδί του: θέλω να τρως μία τη μέρα. Θα την αφήσω όμως εκεί τις σοκολάτες. Άρα μπορείς να πάρεις και περισσότερες, αλλά εγώ θέλω μία να παίρνεις. Για να δεις αν θα χειριστεί σωστά, υπεύθυνα με την ελευθερία του και αν θα σεβαστεί αυτό που εσύ θα του λες. Και τελικά, ο άνθρωπος να αποφασίζει μόνος του τι είναι το καλό του, αυτό είναι το ερώτημα στον κήπο της ΕΔΕΜ. Ή να αποφασίζει ο πατέρας του γι' αυτόν, τουλάχιστον σε κάποια από τα βήματά του. Αυτό θέλει περίπου να πει, τουλάχιστον έτσι, θεολογική ανάλυση. Και δεν ξέρω, έχετε σημειώσει κάποια πράγματα να μας πείτε για τις δύο προηγούμενες τουλάχιστον θέσεις. Υπάρχουν έρευνες για εσάς. Απόλυτη για μένα έρευνα δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως προς την κατεύθυνση εκείνη που να πιστοποιούν ότι είναι και γενετικά προκαθορισμένο. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο πιο απλοϊκά για την παρατήρηση που έκανε ο κύριος Μάριος ότι υπάρχει, στη φύση υπάρχει το θηλυκό και το αρσενικό για τη διαιώνιση του είδους. Μα για αυτήν τη διαιώνιση του είδους είναι γεμάτα τα ορφανοτροφία, παιδιά τα οποία στερούνται αγάπης και θα μπορούσαν εάν ήταν ψηφισμένων το να υπάρχει τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια να προσφέρουν αυτήν την αγάπη στα παιδιά που ετερόφιλοι τα έφερα στον κόσμο και τα παρέτησαν. Προσθέσω επίσης ότι η Εκκλησία νυφεύει και αποδεδειγμένα άγωνα ζευγάρια. Αν υπάρχει ένα ανδρόγυνο που ξέρουν, επιστημονικά έχει αποδειχθεί παρά τους κόπους τους, τις προσπάθειες τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά. Τους διφεύει η Εκκλησία. Δεν είναι απαραίτητος σκοπός και μοναδικός του γάμου η απόκτηση παιδιών. Είναι η ολοκλήρωση των δύο ανθρώπων. Όχι ολοκλήρωση, ολοκληρωμένοι είμαστε. Συγκροτημένοι είμαστε, δεν ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Είναι η ολοκλήρωση της ευτυχίας της προσωπικής. Έχεις περίσσει με ευτυχίες, να το πω και εγώ και λυρικά, και θέλεις να το μοιραστείς και με άλλους. Και αν έχεις και άλλα αποθέματα, φέρεις και παιδιά στον κόσμο. Και όσα αποθέματα έχεις, τόσα παιδιά να φέρεις. Αλλιώς, για να κάνεις δυστυχισμένα και άλλα παιδιά, δεν το κατανοώ εγώ. Ή για να έχουμε τις περιπτώσεις που είπες. Κώστα, δεν ξέρω και η δική σου πλευρά αν έχει κάποιο άλλο στοιχείο να συνεισφέρει. Υπάρχουν έρευνες, υπάρχει κάτι από την ΑΚΣΕΠΤ επίσημα. Υπάρχουν έρευνες, αλλά εγώ επιμένω. Επιμένεις το να σεβαστούμε και το ανοίγει. Επιμένω ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, υπάρχουν έρευνες. Ναι, οι έρευνες τείνουν να δείξουν ότι το θέμα είναι γενετικό. Δεν θα έπρεπε να μας αφορά αν είναι γενετικό ή όχι. Θα έκαναν τη ζωή μας πάρα πολύ πιο εύκολη και ως ΑΚΣΕΠΤ, αν με ρωτάτε εμένα. Το να πούμε ότι ξέρετε είναι θέμα της φύσης και δεχτείτε το έτσι όπως είναι. Και βάσει και των ερευνών οι οποίες υπάρχουν, ναι, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε πάρα πολλές και μπορώ να επικαλεστώ πάρα πολλές. Λοιπόν, τα παιδιά, αλλά τα δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο. Ήταν αριστερό χέρι. Η αριστεροχειρία θεωρεί το κάποτε εκτροματικό, επειδή ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Και προσπαθούσαν να το θεραπεύσουν κιόλας. Τα παιδιά στο σχολείο. Μαθαίνουμε. Πού να πάμε στην περίπτωση του αλπινισμού.
παιδιά ακόμα σε φυλές του Αμαζονίου θεωρούνται εκτρώματα, θεωρούνται δαίμονες, ότι κατοικεί μέσα τους ο διάβολος, επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος και είναι υπάρχει ο αλπινισμός στη δερματική τους έτσι, χρωματική κλίμακα και είναι διαφορετική από τους άλλους. Εδώ πριν 100 χρόνια δεν υπήρχε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες ή στους ανθρώπους με περισσότερη μελανίνη στο δέρμα τους, αν είναι δυνατόν. Οπότε δεν είναι ότι διαφωνώ, Κώστα, προς. Θέλω να καταλάβουμε όλοι. Η θέση μου είναι σαφής, αλλά υπάρχει και η άποψη του σεβασμού στα δικαιώματα. Και ρωτώ εγώ τώρα, γεννιόμαστε με ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουμε δηλαδή εκγενετήσει αυτά ανθρώπινα μας δικαιώματα ή πρέπει να μας τα αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις μας, να μας προστατεύσουν. Έχουμε πλέον μετά από χιλιάδες χρόνια προσπάθειας, πλέον το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη αποφασίσει ότι γεννιέσαι και με το που γεννιέσαι, άσχετα με την φυλή σου, άσχετα με το χρώμα σου, άσχετα με τα οποιαδήποτε χαρακτηριστικά σου, έχεις ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Και θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κ. Μιχάλης. Άρα τα κράτη έχουν υποχρέωση να σου τα αναγνωρίσουν και να σου τα προστατεύσουν. Όχι δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να σου τα αναγνωρίσουν. Υποχρέωση να σου τα προστατεύσουν. Και ούτε καν να μπορούν να διαλέξουν ποια από αυτά τα δικαιώματα θα έχουν. Υπάρχουν ίσονος σημασίας δηλαδή. Ακριβώς. Στον ΟΗΕ υπάρχουν 33 δικαιώματα. Υπάρχει και ο χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βάσει αυτών είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία γεννιόμαστε και τα έχουμε. Πολύ. Και γι' αυτά πρέπει όντως να είναι προς το συμφέρον όλων μας ως κοινωνία να προσπαθούμε να τα προσπίσουμε. Συμφωνούμε. Ειδικά σε μια χώρα που τη χάνουν παραβίασης πολλά. Να ακούσουμε δύο φίλες θα απαντήσω πάνω στα δύο ερωτήματα τα οποία είχαμε. Τώρα για την πορεία υπερηφάνεια, το οποίο ήταν ένα θέμα που και πριν από δύο χρόνια συζητήθηκε. Είναι για ποιο πράγμα είναι υπερηφάνεια. Είναι υπερηφάνεια διότι ακριβώς η ρητορική του αρχιεπιστικόπου είναι αυτό που μας δείχνει. Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να κάνουμε τα άτομα να ντρέπονται για αυτόν το οποίο ήταν να κάθονται στο σπίτι μόνοι τους. Αυτό θα ήθελαν όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ο αντίποδας της κοινωνικής τροπής και περιθωριοποίησης. Ακριβώς. Δεν πρέπει να ντρέπονται τα άτομα ότι είναι ομοφυλόφιλα. Γι' αυτό είναι ότι να βγουν έξω και να μπουν να μπορούν να πούν περήφανα, ας το πούμε, ναι, είμαι γκέι. Δεν θα έπρεπε να ντρέπομαι για αυτόν τον ποιον είμαι. Αυτό η ονομασία της πορείας, η περηφάνεια είναι εσωτερική πιο πολύ και έχει να κάνει με το τι θέλουμε να πούμε στα ίδια τα ΛΟΑΤΙ άτομα. Δεν είναι τόσο στο τι λέγουμε στην κοινωνία. Όσον αφορά και τον κύριο Μάριον για το ότι έχουμε δύο φύλλα και με δύο φύλλα είναι που μεγαλώνουμε, δεν έχουμε μόνο δύο φύλλα. Γεννιούνται αυτά τα intersex άτομα τα οποία λέγαμε πριν, είναι άτομα τα οποία μεγαλώνουν και εξωτερικά έχουν χαρακτηριστικά και από τα δύο φύλλα. Ήδη αυτό προσδιορίζονται όμως να έχουν κάποιο φύλλο ή δεν είναι μερικοί άφηνη. Ναι, μερικοί όχι. Και δεν θα έπρεπε να ήταν σε έναν τρίτον αυτή μια όχι επιλογή για το τι ήθελαν. Ήδη όμως ορίζουν. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται. Okay. Και εμείς αυτό λέμε ότι τουλάχιστον ως ανθρώπινο δικαίωμα είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Και όσον αφορά το θέμα, όσον υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία γεννιούνται και δεν είναι όλα μαύρο, άσπρο, ότι όλοι θα γεννηθούμε και θα είμαστε ήδη. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορετικότητα. Αλλιώς θα ήμασταν το ίδιο γκαλούπιν όλοι. Δεν είμαστε το ίδιο γκαλούπιν. Να το αναβαθμίσω, να μου επιτρέψεις. Έχουμε μοναδικότητα καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει κανένας ίδιος. Να ακούσουμε δύο φίλες τηλεθεάτριες και έχω και εγώ ερωτήσεις. Θα δούμε πώς θα τα προλάβουμε. Κυρία Βασιλική, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ήθελα εγώ να ρωτήσω τρία συγκεκριμένα πράγματα. Η πρώτη ερώτηση μου είναι εάν οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου βασίζονται, πηγάζουν από τις διδαχές, από τη διδασκαλία του Χριστού. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι να μας ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Αρχιεπισκόπου. Δηλαδή το βλέπουμε να δηλώνει τις απόψεις του, να επεμβαίνει σε κάποια θέματα πολιτικά ή να προτείνει μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Πού είναι τα όρια, δηλαδή πού φτάνουν τα όρια των αρμοδιότητων του. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι εάν η γνώμη του Αρχιεπισκόπου εκφράζει τη συλλογική γνώμη του εκκλησιαστικού σώματος. Εάν δηλαδή ναι, για τούτες τις απόψεις που εκφράζει ο Αρχιεπισκόπος είναι σύμφωνο όλων του εκκλησιαστικού σώματος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίες ερωτήσεις. Ήταν κατανοητές οι ερωτήσεις μου. Απόλυτα. Σύντομες και σαφείς. Να είσαι καλά. Ναι. Να ακούσουμε και την κυρία Παναγιώτα και να απαντήσουμε έτσι μαζί. Κυρία Παναγιώτα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια παρέμβαση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα δικαιώματα τους σεβαστά, σεβαστότατα, διότι ο καθένας έχει
και έχει το δικαίωμα να είναι ό,τι είναι, ή διαφορετικότητα ή οτιδήποτε. Τι γίνεται όμως με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν τον εαυτό τους ή οι οικογένειες τους και για να καλυφθούν προχωρούν και καταστρέφουν τις ζωές άλλων ανθρώπων, μείνουν με άλλους ανθρώπους και καταστρέφουν τις ζωές τους χωρίς, επειδή δεν θέλουν να παραδεχτούν την πραγματικότητα. Μου θυμίζετε ένα τώρα, όχι για να το ειρωνευτώ, αλλά λέει αν δεν αποδεχτείτε το γεγονός ότι είμαστε γκέι, θα παντρευόμαστε τις κόρες σας. Και αν αυτό το προτιμάτε να συμβαίνει, νομίζω εκεί το πάτε κι εσείς, ότι δυστυχώς να μας πούν και τα παιδιά εδώ τι στατιστικά αν υπάρχουν, πόσοι το κάνουν, σε τι ποσοστό. Ευχαριστώ για την ερώτηση, παρέμβαση. Α ξεκινήσω από αυτό που είναι και έτσι λίγο πειραχτωμένο σίδερο, όπως και να το αγγίξεις. Συμβαίνει αυτό πολύ κάποιες περιπτώσεις ή ήσταν και στη δική μου αντίληψη? Σίγουρα συμβαίνει. Αλλά πάλι ερχόμαστε ότι. Συμβαίνει για κάλυψη, να διευκρινίσουμε. Συμβαίνει γιατί δεν έχουν ανιχνεύσει ακόμα την πραγματική του σεξουαλική ταυτότητα και το ανακαλύπτουν μετά από χρόνια γάμου. Πιστεύω ότι πάλι ερχόμαστε ότι είναι πρόβλημα της κοινωνίας και της κοινωνικής αποδοχής που πρέπει να έχουν αυτά τα άτομα. Διότι Όταν το 2016 βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, έναν άτομο το οποίο έχει ανακαλύψει ότι είναι, είτε, είναι ΛΟΑΤΗ, πώς θα, αν είναι έναν κλειστό άτομο, πώς θα βγει να πει «Ναι, είμαι» και να έχει την αποδοχή της οικογένειας και της κοινωνίας? Σίγουρα μπορεί να προχωρήσει σε έναν γάμο τέτοιου είδους και όπως λέει η κυρία Παναγιώτα να... Καταστρέφει. Με και τη δικιά του ζωή φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως. Εκτός αν είναι, έξω αν παίζει κόστα το σενάριο, να είναι αμφισεξουαλικός. Μπορεί να ισχύουν τα σενάρια αυτά σε αυτή την περίπτωση ή όχι? Ισχύουν, αλλά φαντάζομαι η κυρία Παναγιώτα μιλάει για το θέμα όπου έναν άτομο παντρεύεται για να μπορέσει να καλυφθεί, να ναι, κρύψει το μυστικό του. Και ακριβώς αυτό είναι το που λέγαμε πριν. Ότι η κοινωνία έρχεται και το επιβάλλει αυτόν. Και ναι, αν έρθουμε και πούμε ότι ξέρεις κάποιος μπορεί να είναι γκέι, τέλος. Σημαίνει ότι θα βγουν πιο πολλά άτομα έξω να μπορούν να εκφράσουν αυτόν τον οποίο είναι, να μην φοβούνται πλέον και δεν θα έχουμε σε έτσι. Σε τι ποσοστό νιώθεις ότι έχεις και στοιχεία η κοινότητα της Κύπρου των ΛΟΑΤΗ ατόμων έχει εκδηλώσει δημόσια τη σεξουαλικότητα? Δεν υπάρχουν δεν στοιχεία. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως στοιχεία είναι ότι 20%, δηλαδή ένα στους 5 ΛΟΑΤΗ έχουν παιδιά. Ήδη τώρα που μέσα μιλούμε. Σε ετεροφιλή σχέση. Είναι, ναι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε ότι. Τα αποκτούν εννοείται. Πώς αγγιώσατε. Αποκτούν παιδιά εντός μιας ετεροφιλοφιλής σχέσης. Που σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Χαιρόμαστε ότι τώρα υπάρχουν πιο πολλά άτομα τα οποία συζητούν και μιλούν για αυτόν τον θέμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στην νομοθεσία γιατί θα διαψεύσω τον εαυτό μου. Αν είναι γυναίκες οι δύο, μπορεί με την παρένθετη, ούτε καν παρένθετη μητρότητα θα χρειαστεί, με την τράπεζα δοτών σπέρματος, γι' αυτό και δεν ξέρω ακόμα αν είμαστε έτοιμοι και αυτό να το ρυθμίσουμε νομοθετικά, να αποκτούν παιδί. Μα δύο γυναίκες μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν παιδί. Το πρόβλημα όταν στερούμε και δεν θέλουμε να συζητήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών, είναι στα ίδια τα παιδιά τα οποία στερούμε το δικαίωμα. Ας πούμε ότι οι γυναίκες μετά από 10 χρόνια χωρίζουν, αλλά αφού δεν δόθηκε ποτέ στη μία εκ των δύο η πιθανότητα να μπορεί να πει ότι είναι να διεκδικήσει το παιδί. Ναι. Δαιμονία, σημαίνει ότι αφήνεις το παιδί ξεκρέμαστον, πρώτα απ' όλα το χωρίζεις από το άτομο το οποίο ήξερε μέχρι τώρα ότι το προστάτευε. Τι γίνεται όσον αφορά κάποια χρηματική αποζημίωση η οποία θα έπρεπε να επιδίδεται στο ίδιο το παιδί. Άρα είναι τα δικαιώματα του παιδιού τα οποία δεν διασφαλίζονται με αυτή την. Πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό, να πω και εγώ κοντολογής και θα επανέλθουμε αδυσόπιτος ο χρόνος, ότι γνώμη δικιά μου, υποκειμενική, πιθανώς και ασφαλμένη, είναι και το ύφος και ο τόνος και το λεξιλόγιο που επιλέγει μερικές φορές ο μακαριότατος και όχι απαραίτητα το μήνυμα που μεταφέρει. Και το μήνυμα όμως, είμαι εκ της θέσεως μου αρμόδιος ίσως επιστημονικά να το καταθέσω, ουδέποτε ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο καταδικάζει ανθρώπους με βάση τη σεξουαλικότητά τους. Άλλα πράγματα καταδικάζει και για άλλα πράγματα πρέπει να ντρεπόμαστε μάλλον. Ο μόνος που μπορεί κάποιος να πει για να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός, που κάνει κάποια τέτοια αναφορά είναι ο Απόστολος Παύλος, αλλά. Και δεν το λέω για να το μειώσω, το λέω για να το δούμε συγκροτημένα. Στην ίδια ακριβώς αναφορά του βάζει τους κλέπτες, τους πλεονέκτες, τους μέθυσους, τους ανθρώπους που είναι αχάριστοι και πάει, είναι τόσες οι κατηγορίες που ειλικρινώς δεν νομίζω κανείς μας να βγει αβρόχης ποσή μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση. Και τελικά τι λέει, ότι
δεν είναι αναμάρτητη μια σχέση. Μα καμιά σχέση δεν είναι αναμάρτητη. Όλοι είμαστε, όλοι είμαστε. Ένα είναι ο αναμάρτητος. Το πνεύμα λοιπόν δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί το πνεύμα όλων των ιεραρχών, σίγουρα τη Εκκλησία τη Κύπρου, όχι όλων, ούτε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών που είναι πιο μετρημένο. Προπάντων δε του Πάπα Ρώμης, είπαμε προηγουμένως. Να περάσουμε σε ένα σύντομο έτσι, με την άδεια σας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα τελευταία καυτά ερωτήματα της βραδιάς. Να περάσουμε σε λίγο, θα είμαστε μαζί σας. Αντώνη μου, πόσο χρόνο θα έχω. Στα Lidl οι προσφορές φτάνουν στο top. Στο top 5. Top σε ποιότητα, top και σε χαμηλές τιμές. Απολαύστε τα top 5 προϊόντα αυτής της εβδομάδας. Χοιρινό στέικ μαριναρισμένο, το κιλό μόνο 5,49. Μεγάλες γαρίδες, συσκευασία 500 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, μόνο 6,99. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 1 κιλό, 28% φθηνότερα, μόνο 1,75. Και ελαιόλαδο 5 λίτρα, μόνο 17,99. Lidl, quality for less. Το ψάρι είναι ωφέλιμο και αν είναι σολομός, είναι πεντανόστιμο. Η Findus σας προσφέρει φιλέτα από την καλύτερη ποιότητα σολομού. Συσκευασμένα ένα-ένα για απόλυτη φρεσκάδα και ευκολία. Απολαύστε υπέροχα πιάτα με σολομό από τη Findus. Το 4-Day Clearance της Μαλούπας και Παπακώστας συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου. Βρείτε το φυλάδιο στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance Μαλούπας και Παπακώστας. Από την Primetel. Αξιόπιστο δίκτυο, απίστευτα γρήγορο mobile internet. Τώρα με ακόμη περισσότερα megabyte για να σερφάρεις ξέχνιαστα και οικονομικά όπου κι αν βρίσκεσαι. Μετέφερε σήμερα τον αριθμό σου σε πρόγραμμα Unlimited της Primetel και πάρε διπλάσιο mobile internet για ένα χρόνο αλλά και 50% έκπτωση στο μηνιαίο σου πάγιο. Μου αρέσει η υγιεινή ζωή, αλλά εγώ στη ζωή μου θέλω και την απόλαυση. Και όταν μου αρχίζουν τα φάε σουφλέ, αρκεί να είναι ένα φλιτζάνι. Βάλε τυρί όσο ένα σπιρτόκουτο. Και πιες νερό. Τι νερό ρε παιδιά, δεν διψάω. Ζωή είναι αυτή. Όχι, ζωή είναι αυτή. Ζωή με τη ρόλο. Και πλούσια γεύση και χαμηλά λιπαρά. Ζωή με τη ρόλο. Να φεύγεις στη σωστή στιγμή. Αξία ανεκτίμητη. Ανέπαφες συναλλαγές από τη Mastercard. Σε όλα τα καταστήματα με το ειδικό σήμα. Επανερχόμαστε με τον πρόεδρο της ΑΞΕΠΤ, τον Κώστα Γαβριλίδη, την Τατιάνα Ηρακλέους, έτσι, στην παρέα και μέλος της ΑΞΕΠΤ, δραστηριοποιημένοι ακτιβιστές και μπράβο σας. Όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοποιημένοι σε κάθε κυβερνητική, μη κυβερνητική οργάνωση. Θα έλεγε στην ερώτηση κάποιος της κυρίας Βασιλικής προηγουμένως, θεάρεστο έργο επιτελεί κάθε μη κυβερνητική οργάνωση ανεξάρτητα από το θρήσκευμα που έχουν τα μέλη της. Να πάρουμε ένα τελευταίο φίλο τηλεθεατή και θα κλείσουμε έτσι την απόψινή βραδιά με το δικό σας μήνυμα. Παρακαλώ, τον Μάριο έχουμε. Ναι. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ο Μάριος ο Φρίξος, ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας, έτσι. Δεν καλά. Ναι. Ωραία. Ήταν, δεν είστε καλά. Όλα καλά, Μάριε μου. Έχεις πολύ καλή παρέα εκεί. Έχω και μια απορία. Μάρια, γράψατε ιστορία. Είσαστε το πρώτο ζευγάρι που έκανε χρήση του νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης ή κάνω λάθος? Δεν είμαστε το πρώτο. Είναι το πρώτο που βγήκε δημόσια. Ναι, επειδή εκείνο πήρε έτσι διαστάσεις γι' αυτό. Τέλικα, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα το θέμα που θέλω να θίξω στα γρήγορα. Κάντε στο σήμα σας, εράσαμε την κουμπάρα, την κουγό Αλεξανδρίνου. Ναι. Να χαιρετήσω και την Τατιάνα. Πολύ καλός άνθρωπος, Τατιάνα. Όντως. Λοιπόν,
Θέλω να πω, να δείξω ένα θέμα το πρώτο που είναι, πήρε και διασπάσει την επικαιρότητα αυτές τις μέρες με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου στην εκπομπή που έκανε στο Mega, Mega One. Στην Εμιλία Κινεβέσου. Μάλιστα. Ακόμα αναρωτιέμαι, οι πολιτικοί μας, οι οποίοι, και μιλώ για όλα τα κόμματα, οι οποίοι έπρεπε ήδη να βγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις, ειδικά αυτοί που κόμβαζαν τόσων καιρών και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίτων ομοφυλόφιλων δικαιωμάτων, έπρεπε ήδη να κάνουν δηλώσεις. Ο ποινικός κώδικας πλέον της Κύπρου λέει ξεκάθαρα ότι ενδέχεται ακόμη και φυλάκιση σε ρητορική μίσους. Για δημόσια. Τι σε ενοχλήσε πάνω περισσότερο από όλα, Μάριο? Τι εννοείς? Ποιο στοιχείο σε ενοχλήσε έτσι ιδιαίτερα? Θα θέλεις να ξεχωρίσεις κάτι ή το θεωρείς όλο απαραδεκτός ως υλικό ενώ της δήλωσης του? Καταρχάς, δεν ξέρω αν έπρεπε να πέμπει και η αρχή ραδιοτηλεόραση. Οι ρητορικές μίσους είναι στον ποινικό κώδικα. Τώρα, αν κάτσουμε να σκαλίζουμε ως κοινωνία ότι γεννήθηκε, ένα γεννήθηκε, έκαμε, έρανε, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι ανθρώπινα. Πες μου. Έχεις δίκιο. Απλώς όλος ο προβληματισμός απόψη ήταν και για τους ανθρώπους που ρωτούσα, για οικογένειες που θέλουν να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν, ακριβώς, να διαχειριστούν μια κατάσταση. Το θέμα είναι ένα βασικό πράγμα. Να πούμε στην κοινωνία, να το ακούσει η κοινωνία. Ότι ό,τι δεν έχει να κάνει με παρενόχληση ή τέλος πάντων κακή πράξη προς την άνθρωπο μας και δυσαπροστάτευτα άτομα, παραδείγματος χάρη παιδιά, ακόμη και ζώα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, όταν δεν έχει να κάνει με παιδεραστίες, με χτυνοβαστίες κλπ. Αυτά είναι εγκλήματα, το είπαμε ξεκάθαρα. Δεν συγκρίνουμε τα εγκλήματα με τον ερωτισμό. Ακριβώς, γιατί μα στο μυαλό του κόσμου, δυστυχώς, σε μια μερίδα κόσμου αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πρέπει να δράσουμε σαν κοινωνία. Πρέπει να ευχαριστώ για το μήνυμα. Ειδικό μάθημα στα σχολεία, μισό λεπτό. Α, και αυτό είναι ωραίο θέμα. Ειδικό μάθημα στα σχολεία πρέπει να μπει το θέμα για τον ρατσισμό, να διδάσκεται από εξειδικευμένους καθηγητές, να μιλάνε για τον ρατσισμό στα σχολεία και ελπίζω οι βουλευτές να μην κάνουν πίσω. Όπως έκαναν σήμερα, θα πρέπει ήδη να μπουν να κάνουν δηλώσεις. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι για τον ενεργητικό τρόπο που δίνει, τον διεκδικητικό, τον ακτιβιστικό, να μας κάνετε έτσι ένα επίλογο. Πράγματι, ο χρόνος διέρευσε έτσι πολύ γρήγορα. Εγώ θα καταλήξω εν ειρωνία του το πράγμα. Θυμίζει μου λίγο το τραγούδι της Αλανής Μορισέτ, το Ειρώνη. Αν δηλώνετε το αμάρτημα, ναι, εντάξει. Θα κρατήσω το τελευταίο πράγμα που είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Να πριτανεύει η ανθρωπιά. Έτσι, έτσι είπε. Οπότε, ναι, ας το εφαρμόσουμε όλοι, ανεξαιρέτως αυτό. Αν η κυρία Βασιλική θέλει το ρόλο του Μακαριωτάτου, αυτός είναι ο ρόλος. Ναι. Να μεταδίδει, να είναι δαυλός που να διαπυρσεύει ανθρωπιά. Την αγάπη, αγάπη και την ελπίδα, αποδοχή. Έτσι. Κώστα, αφήνουμε τον τελευταίο λόγο σε σένα. Θα συμφωνήσω μαζί με τον φίλο τον Μάριον ότι και εμείς περιμέναμε ότι θα υπήρξε μια αντίδραση μέχρι τώρα. Ομολογώ ότι η μόνη που είδα ήταν του κυρίου Τορναρίτη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Και από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρξει μια ανακοίνωση αύριο από το ΑΚΕΛ. Αλλά όντως θα έπρεπε ήδη σήμερα να υπήρχαν δημόσιες καταδίκες. Εσείς έτσι που το ανακοινείτε και εμείς το φαίνουμε στο φως, ίσως έρθουν τις επόμενες ημέρες. Γιατί απ' την άλλη, και το δικό μου θα είναι ειρωνία, προειδοποιώ, θα ενοχλήσει. Είπε και ο Ουίνστον Τσέρτσιλ: αν κάθε φορά που καυγίζει ένα σκυλί, σταματάς να του ρίξεις πέτρα, δεν θα πας ποτέ μπροστά στη ζωή σου, στον τρόπο της ζωής. Με όλο το θάρρος και με όλο τον προσήκοντα σεβασμό σε όσους τον κερδίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αλήθεια, αν ταρακουνήσαμε τα νερά, αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλω να ξέρετε ότι πάντα είναι ανοιχτές οι γραμμές για να υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Να σας καληνυχτήσω και θα σας περιμένω αύριο στο ραντεβού μας στις 11 το βράδυ. Καλό σας βράδυ.